Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η προσωρινή πολιτική συμφωνία προέκυψε χθες και για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το φθινόπωρο του 2024 ενός γενικού καθολικού φορτιστή για όλες τις μικρού και μεσαίου μεγέθους φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι πολύ σημαντικό για όλους όσους έχουμε κινητά, τάμπλετ κλπ. Και τρέχουμε από τον ένα φορτιστή στον άλλο. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνεπάγεται. Έτσι, ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΔΕΠΑΚ, ο Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαλαμπίδη. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είχαμε αναδείξει το θέμα, διότι τώρα είναι στο τέλος αυτή η συζήτηση, διότι προέκυψαν και θέματα ή ενστάσεις από εταιρείες που δεν είναι συμβατές με τα πλήστα, με τους φορτιστές, αν θέλετε. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Apple ή κάποιες εταιρείες που είχαν αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει αυτή η συμφωνία που είναι πολύ σημαντική. Γιατί, αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, για εμάς τους καταναλωτές πρωτίστως και για το περιβάλλον. Βεβαίως. Να πούμε πρώτα ότι πρόκειται για οδηγία και όχι για κανονισμό. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι με την ψήφιση της από το Κοινοβούλιο και από τα αρμόδια σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόματα μπαίνει σε εφαρμογή. Δεν mm-hmm. χρειάζεται να περάσει νομοθεσία στην Κύπρο mm-hmm. Και μετά να εφαρμοστεί. Το σκεπτικό πίσω από αυτήν την οδηγία είναι η μείωση των αποβλήτων. Συνήθως με τους φορτιστές βλέπουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι όταν αγοράζουμε νέο κινητό, συνήθως έρχεται με το φορτιστή του, τον οποίο λογικά ήδη τον έχουμε, επειδή έχουμε άλλο κινητό το προηγούμενο ή έχουμε ναι. ένα τάμπλετ. Οπότε οι μελέτες έδειξαν ότι περίπου και το 1/3 των καινούριων φορτιστών δεν ανοίγονται ποτέ. Οπότε αυτός είναι ο ένας από τους σκοπούς, είναι να μειώσουμε αυτά τα αποβλήματα. Μην χρειάζεται καν τα νέα κινητά να έχουν και φορτιστή. Το δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό το ότι ο ένας στην οικογένεια θα έχει μία μάρκα, ο άλλος έχει άλλη μάρκα, ειδικά από τα παλιά κινητά πριν δεκαετία, το κάθε ένα έχει και το δικό του στάνταρ. Ναι. Και μιλούσαμε, μπορεί να έχει 10 διαφορετικά φορτιστές. Πλέον θα υπάρχει μόνο ένας. Οπότε όπου και αν είσαι, θα πάει στο εξωτερικό, ένα φορτιστή θα πάρεις, όχι ένα ανασυσκευή. Στο σπίτι σου θα έχεις ένα φορτιστή, αν χρειάζεται. Όλο αυτό μειώνει κατά πολύ τα απόβλητα. Και αυτός ήταν το κύριο σκεπτικό πίσω από αυτήν την οδηγία. Ναι, τώρα κύριε Χαλαμπίδη, δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τις εταιρείες ή τις παρασκευάστριες τέτοιων ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες αντιλαμβάνομαι ότι θα αφαιρέσουν από την τιμή, ή θα είναι λιγότερο το κόστος που δεν θα έχει φορτιστεί η κάθε συσκευή. Το ένα. Το άλλο. Το να διαμορφώσουν όλες, διότι όπως είπα και πριν, κάποιες εταιρείες είναι διαφορετικό ακόμη το βίσμα. Άρα θα πρέπει να κάνουν και εκείνοι κάποιες αλλαγές. Ίσως είναι αυτό το χρονικό περιθώριο για να αλλάξουν. Ποιος θα απομειστεί αυτό το κόστος, θα μπουν εκείνοι. Οι εταιρείες σίγουρα. Ήδη βασικά υπάρχουν δύο, όπως πάντα, πράγματα ανεξαρτήτως και αυτής της οδηγίας. Δύο ήταν οι φορτιστές. Είτε για τα iPhone και γενικά για τα προϊόντα της εν λόγω mm-hmm. εταιρείας, ή το USB-C, αυτό που δείχνετε και τώρα στην οθόνη σας. Όλες οι άλλες εταιρείες πήγαιναν προς αυτή τη συσκευή. Το σημαντικό είναι όμως να προσπαθήσουμε όλα τα νέα προϊόντα που θα βγαίνουν. Μπορεί να είναι ακουστικά, μπορεί να είναι... Όχι μόνο τάμπλετ και ηλεκτρονικά, αλλά οτιδήποτε θα χρειάζεται φόρτιση ναι. να είναι με το ίδιο βίσμα. Ναι. Τώρα και μέχρι και το τσιγάρο το φορτίζουν τώρα, το ηλεκτρονικό. Ακριβώς, να είναι όλα με αυτόν το USB-C. Τώρα ήταν τόσο μεγάλο θέμα που να χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει οδηγία. Θεωρώ όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Η αγορά από μόνη της πήγαινε στο USB-C έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Είναι όπως έχουμε στην Κύπρο νομοθεσία, ότι όλα τα σπίτια πρέπει να έχουν ηλιακούς θερμοσύφωνες. Δεν το είχαν έτσι αλλιώς όλα τα σπίτια. Οπότε είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι και το μεγαλύτερο βήμα που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τι θα κάνουμε με τα απόβλητα. Προσωπικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα για τους φορτιστές είναι που σπάζουν κάθε χρόνο. Έχω αλλάξει τον τελευταία δύο χρόνια μπορεί 5 φορτιστές ή 5 καλώδια καλύτερα, όχι 5 φορτιστές. Ο λόγος, επειδή θα το έχεις στο αυτοκίνητο, θα διπλωθεί, θα είναι στη τσάντα σου και κάθε φορά που σπάζει ένα, πάει και αγοράζεις ακόμα ένα. Εκεί, ναι, χρειάζεται να γίνει και περισσότερη δουλειά. Ναι. Τώρα, κύριε Χαραμπίδη, πέραν από αυτό την εισδοχή, αν θέλετε, που θα πρέπει να είναι ίδια, είναι υποχρεωτικό να μην, κάθε νέα συσκευή να μην έχει νέο φορτιστή για τις εταιρείες ή είναι στη δική τους την επιλογή.
Δεν το γνωρίζω να πω Ναι. την αλήθεια, αλλά ξέρω ότι αρκετές εταιρείες ήδη δεν σου φέρνουν φορτιστή και πρέπει, δηλαδή το δηλώνεις, θέλω κινητό με φορτιστή. Α. Οπότε ήδη κάποιες εταιρείες το έχουν προσθέσει από μόνες τους. Ναι. Για την οδηγία δεν είμαι σίγουρος, να πω την Ωραία. αλήθεια. Και διαφοροποιούνται οι φορτιστές που είναι ταχείας φόρτισης και λοιπά με τους άλλους που προϋπήρχαν. Ή μπορεί να είναι προβληματικό για μια συσκευή να το βάλεις στην άλλη που... Προβληματικό όχι, αλλά οι παλιές συσκευές ενώ μπορεί να είναι και ενός χρόνου, χρησιμοποιούν το micro USB. Ναι. Εκείνο πλέον δεν θα μπορείς να το φορτίζεις το παλιό σου το κινητό. Άρα όσοι έχουν κινητά 2-3 χρονών, ίσως να αναγκαστούν να αγοράσουν καινούργια. Αλλά όπως είπετε, αυτή η οδηγία εφαρμόζεται από 2024, οπότε θα δοθεί αρκετός χρόνος και στις εταιρείες να προσαρμόσουν τα κινητά, τα tablets, τα ηλεκτρονικά, τσιγάρα, οτιδήποτε άλλο, αλλά και για τον καταναλωτή να μπορεί να αγοράσει με τη σειρά του των καινούριων κινητών που να είναι συμβατό με το Μάλιστα. USB-C. Ευχαριστώ πολύ.